Γεια σου, γεια σου και καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρίτα και σήμερα έχουμε ένα weekend vlog, ένα έτσι βλογκάκι του Σαββατοκύριακου, το οποίο καταφέραμε να φύγουμε με τον Γρηγόρη και να αλλάξουμε έτσι λίγο παραστάσεις. Η πρώτη μας στάση ήταν στη Λίμνη Δόξα, οπότε πήραμε έτσι ένα καφεδάκι στο δρόμο και ξεκινήσαμε. Η απόσταση από την Αθήνα στη Λίμνη Δόξα είναι γύρω στις 2,5 ώρες, αλλά αξίζει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο έτσι στα 900 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο καθαρό αέρα και είναι καταπράσινο το δάσος όλο γύρω της. Είναι γενικά πανέμορφη. Ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, γιατί ο στόχος μας ήταν να πάμε για πικνίκ στη λίμνη. Κάτι που θέλαμε να το κάνουμε και το είχαμε ξαναπεί, αλλά όλο κάτι γινότανε, το ξεχνάγαμε, δεν πηγαίναμε. Οπότε αυτό ήταν ο αρχικός στόχος, γι' αυτό πήγαμε και πρώτα στη Λίμνη Δόξα. Γιατί αλλιώς τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι πιο κοντά, είναι γύρω στη 1 ώρα και 50 λεπτά. Οπότε κανονικά θα πηγαίναμε εκεί, θα πήγαμε τα πράγματά μας και μετά θα πηγαίναμε στη Λίμνη. Εδώ φτάνουμε στη λίμνη, βλέπετε είναι πανέμορφα, έχω στρώσει κάτω, έχω φάει φραουλίτσες, blueberry, έχω φέρει κάτι τοστάκι, είχα φτιάξει από το βράδυ, κάτι ζαμπονάκια, κάτι κριτσινάκια. Περπατήσαμε εννοείται και λίγο μέσα στο δάσος, περιμετρικά, να δούμε λίγο τη λίμνη, να πάρουμε έτσι λίγο καθαρό αέρα. Και όταν άρχισε να μεσημεριάζει, ξεκινήσαμε να πάμε στα Τρίκαλα Κορινθίας. Η πρώτη μας στάση στα Τρίκαλα είναι στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων, στο μαγαζί το Λίθινο. Αν πάτε Τρίκαλα Κορινθίας, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Είναι όλο πέτρινο, είναι πανέμορφο. Έχει τέλειο καφέ, έχει τέλεια ζεστή σοκολάτα. Είναι πάρα πολύ cozy η διακόσμησή του. Εμείς κάτσαμε έξω που δεν είχαμε ξανακάτσει, γιατί πραγματικά είχε πανέμορφη μέρα. Ήταν κρίμα να κάτσουμε μέσα. Πήρα εγώ εννοείται ένα φρέντο εσπρέσο και ο Γρηγόρης ένα καπουτσίνο, τα κλασικά. Και κάτσαμε λίγο να ξεκουραστούμε, να πιούμε τον καφέ μας. Το πράσινο γενικά δεν υπήρχε. Ήτανε πανέμορφο παντού, όπου και να γίνεται ήταν καταπράσινο. Και μετά πήγαμε σε ένα μαγαζί με έτσι παραδοσιακά προϊόντα που έχει. Και πήγαμε έτσι να αγοράσουμε για το σπίτι μερικά πράγματα, λίγα φρέσκα ζυμαρικά που έχει, χειροποίητα ζυμαρικά βασικά, όσπρια από το Φενεό, που είναι ή έχει πάρα πολύ πράγματα δικιά στους σοδιά, σταφίδες, τέτοια πράγματα φτιάχνονται, κρασί. Οπότε ψωνίσαμε για το σπίτι και θα πάμε να φάμε σε ένα πραγματικά τέλειο εστιατόριο, μια τέλεια ταβέρνα, το καταφύγιο των γεύσεων. Είναι πραγματικά, έχει τέλειο φαγητό. Είναι και πάρα πολύ όμορφη η διακόσμησή του. Αυτή η σαλάτα ήταν άπειρα δροσιστική και εδώ το Γιώργο του πέσε όλη η μπύρα κάτω έτσι που την έβαλε. Πήρα μακαρόνια με πέστροφα και ο Γρηγόρης ένα τέλειο, ζουμερό, τεράστιο μπιφτέκι. Και πάμε για room tour. Πήγαμε στο Iades Resort Hotel, κάπως έτσι λέγεται. Σας το έχω από κάτω, το κλείσαμε μέσω booking. Δεν το είχαμε δει και πραγματικά πάθαμε σοκ με το πόσο όμορφο είναι. Ουσιαστικά είναι αυτόνομα σπιτάκια, φιλανδικού τύπου, ξύλινο. Το μπάνιο πανέμορφο, ευρύχωρο, τεράστιος καθρέφτης, τζακούζι. Πάρα πολύ όμορφα, να βρουν και τα χωτάκια πίσω, θα σας τα δείξω μετά. Η κουζίνα πάρα πολύ ωραία, είχε τα πάντα, είχε επαγγελματική μηχανή νεσπρέσο μέσα, κουζινούλα, άμα ήθελες να φτιάξεις κάτι. Σου είχαν μέσα στο ψυγείο πράγματα, άμα ήθελες να φτιάξεις κάτι να φας. Μας περίμενε κρασί δικής τους παραγωγής. Το δωμάτιο
Εντάξει, όνειρο, ξύλινο, το κρεβάτι πάρα πολύ αναπαυτικό. Και είχε και ένα αναμνηστήρα πάνω που είδατε, αλλά δεν το ανοίξαμε ποτέ γιατί το βράδυ η Σέισα κάνει πολύ ψύχρα. Γενικά στα Τρίκαλα Κορυφές κάνει πιο ψύχρα από ό,τι κάνει στην Αθήνα. Είχε και δεύτερο όροφο και ήταν, εντάξει, και ο δεύτερος όροφος ήταν πανέμορφος. Μου αρέσει πάρα πολύ όροφη. Και έχει και ένα παράθυράκι στην οροφή που μπορείς να δεις τα αστέρια, ξέρω εγώ, το βράδυ. Ονειρικό. Το κρεβάτι και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Έχει και μια τουαλετίτσα ο δεύτερος όροφος που θα σας δείξω μετά, χωρίς μπανιέρα. Είναι αυτή. Είναι μόνο η τουαλέτα δηλαδή και ο καθρέφτης, ο γρήγορος από κάτω. Αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω πιο πολύ είναι πραγματικά το μπαλκόνι που είναι όλο ξύλινο. Είναι κλειδωμένα η πόρτα. Είναι δίπλο κλειδωμένα η πόρτα. Εντάξει, άνοιξε. Το μπαλκονάκι όλο ξύλινο, η θέα απίστευτη, βλέπεις Κόρινθο, ξυλόκαστρο, θάλασσα από κάτω, βλέπεις όλη τη φύση. Το μπάνιο που δεν σας έδειξα βασικά, δεν ήταν κάτι έτσι wow. Σας κάνω ένα room tour γιατί πραγματικά αξίζει αυτό το δωμάτιο και θα σας αφήσω από κάτω το link. Έκανα το μπάνιο μου και πάω ετοιμαστώ γιατί θα βγούμε για περπάτημα με τον Γρηγόρη. Έβαλα εννοείται λίγο κονσίλερ. Το αυτό που πήρα μαζί μου ήταν έτσι και λίγο αρκετά ανοιχτό, αλλά το εξισορρόπησα με μία πούδρα που φέρα της MD Professional. Δεν κάνω κάτι wow σε βάψιμο εδώ πέρα, να έχω ανάξει και τα φωτάκια πίσω, βλέπετε τι όμορφα που είναι. Βάζω ένα brow gel στα φρύδια. Βάζω εννοείται ένα υδατικό χιλιών. Και εννοείται θα βάλω και λίγο bronzer γιατί έχω γίνει πολύ ομοιόμορφη με την πούδρα. Πολύ ένα. Συμπαγές. Εδώ με κοροϊδεύει ο Γρηγόρης και του μιλάω γιατί τον έχω βάλει να μου κρατάει την κάμερα. Δεν είναι ότι δεν είχα φέρει τρίποδο, δεν είναι ότι πως το ξέχασα. Και το άρωμα με limited edition που δοκιμάζω τώρα από My Essence. Γενικά δοκιμάζω τώρα αρώματα από My Essence. Ξεκινάμε το περπάτημα. Ξεκινήσαμε αρχικά μέσα στα συγκροτήματα με τα σπιτάκια γιατί είχε και φάρμα, είχε και γενικά μονοπάτι έτσι να κάνεις ένα περπατηματάκι. Οπότε ξεκινήσαμε να δούμε τα ζωάκια τους. Είχε λαφάκια, είχε πάπιες. Και πήραμε το αμάξι, πήγαμε στη μεσαία συνοικία Τρικάλων, ενώ το ξενοδοχείο είναι στα κάτω Τρίκαλα και κάναμε το περπάτημά μας, περπάτησαμε γενικά σχεδόν όλη τη συνοικία, πραγματικά. Και εδώ βλέπουμε μία γατούλα των Τρικάλων Κορινθίας, πάρα πολύ φιλική, κάτσαμε αρκετή ώρα μαζί της παιδιά, παίξαμε, πάρα πολύ όμορφη πραγματικά. Έπειτα πήγαμε στο Λίθνο Ενίτη για μια ζεστή σοκολάτα, εγώ πήρα την Rose Ruby και ο Γρηγόρης πήρε την Peanut Butter, κάπως έτσι, γενικά είχε άπειρες γεύσεις, πραγματικά άπειρες, θέα απίστευτη, οπότε χαλαρώσαμε. Και εδώ είναι και οι σοκολατίτσες μας και πήραμε και ένα γλυκάκι, ένα κορμό με και κάτι άλλο. Και για βράδυ, κρασάκι, παραγγείλαμε το φαγητό στο δωμάτιο, το φέρνε μια κοντινή ταβέρνα, μπανάκι
Και κάπως έτσι τελειώσει η μέρα πολύ χαλαρά. Ξυπνάμε την επόμενη μέρα. Εγώ ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς για κάποιο λόγο. Ετοιμάστηκα. Έπλυνα πρόσωπο. Ψιλοβάφτηκα. Και πήγα για καφεδάκι. Αυτή η μηχανή βγάζει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Έβαλα και λίγο γαλατάκι μέσα, εννοείται. Μου αρέσει τον εσπρέσο, λίγο γάλα να σπάει. Γενικά έτσι το πίνω λάτε. Και κάπως έτσι φτιάξαμε και πρωινό. Τα παρήχε όλα μέσα στο δωμάτιο, τα είχε για να το φτιάξεις. Και βγαίνει εδώ πέρα έξω να ξύμψει και ο Γρηγόρης. Να σας δείξω το σπιτάκι. Βγήκα βασικά να σας το δείξω, αλλά ξέχασα να το τραβήξω γιατί είδα τον Γρηγόρη μετά που είχε βγει έξω. Και κάπως έτσι γυρνάμε στην Αθήνα. Πείτε μου πώς σας φάνηκε το vlog, τις δικές σας προτάσεις για κοντινούς προορισμούς. Εμείς σας δείξαμε την αγαπημένη μας ως τώρα. Αυτά από εμένα. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Σας περιμένω όλους από κάτω στα σχόλια να μου πείτε απόψεις. Κάθε Σάββατο στις 2 εδώ θα είμαστε. Πηγαίνετε και στο Instagram να με κάνετε follow. Και εμείς τα λέμε. Φιλάκια πάρα πολύ.